Θέλω να πάμε τώρα στον Πειραιά να συναντήσουμε την κυρία Κατερίνα Κορώνης. Είναι κάτοικος Πειραιά, μένει μόνιμα στον Πειραιά. Να την ευχαριστήσω και να την καλησπερίσω από την Ουκρανία, βέβαια, καταγωγή. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Δύσκολες ώρες, όπως μίλησα και με την κυρία Χολόζνα. Μιλάτε καθημερινά με δικούς σας ανθρώπους και σε ποια περιοχή, βέβαια? Δική μου είναι στο Κίεβο και ναι. Μιλάω όχι καθημερινά, κάθε 30-20 λεπτά τους τηλεφωνώ, έχω μηνύματα και γιατί είναι δύσκολη κατάσταση και έτσι είναι 24 ώρες την ημέρα. Πώς είναι η κατάσταση τις τελευταίες ώρες στο Κίεβο? Εκεί που μένουν στο Κίεβο, εκεί που βλέπουμε βομβαρδισμούς και τέτοιες, αλλά από μακριά από την πόλη Γοστόμελ και εκεί από τα παράθυρα τους. Δηλαδή δεν έχει φτάσει στην πόλη, έχει πεταχτεί μια φορά ρόκετα εκεί μέσα στην περιοχή μου. Κάθονται στα υπόγεια και οι υπόγεια δεν είναι προετοιμασμένα στα καταφύγιο, έχουν αρρωστήσει εκεί για 10 μέρες. Βλέπουμε και κάποιες χαρακτηριστικές φωτογραφίες από υπόγεια σπιτιών, κατοικιών. Εσείς μας τις στείλατε, κυρία Κορώνης, και παιδάκια είναι, βέβαια. Τα είναι οποία... η οικογένεια μου. Ναι. Είναι η οικογένεια μου, δεν είναι προετοιμασμένα αυτά τα υπόγεια, είναι μόνο για σωλήνες, δεν υπάρχει εκεί χώρο για παιδιά, αρρωστίζουν και είναι πάρα πολύ δύσκολα τώρα να βρεις γιατρό, δηλαδή μπορείς να βρεις γιατρό, όλα τα βρίσκουμε μέσω του Facebook, μέσα τους γνωστούς, δηλαδή είσαι 24 ώρες για να βρεις λύση για να αγοράζεις ψωμί, λύση για να βρεις αυγά, να βρεις κάτι για τα παιδιά, είναι όλο, πρέπει να είσαι έτοιμος συνέχεια να επικοινωνείς με κάποιον, να τα βρίσκεις. Μάλιστα. Λοιπόν, παιδάκια λοιπόν που αντιμετωπίζουν και προβλήματα υγείας, ούτε καν σε καταφύγιο, όπως μας είπατε, υπόγεια πολυκατοικιών και κατοικιών, προκειμένου να αποφύγουν τον κίνδυνο. Δεν υπάρχει κάποιο καταφύγιο στην συγκεκριμένη περιοχή? Όχι, καταφύγια είναι, αυτό το καταφύγιο συγκεκριμένο είναι κάτω από παιδικό σταθμό. Δεν υπάρχουν καταφύγια που μπορεί να μένει ένας άνθρωπος χωρίς κίνδυνο για τη ζωή. Και εκτός από αυτό έχουν χτυπήσει ήδη στην Ουκρανία 200 σχολεία και παιδικά κέντρα. Έχουν βομβαρδίσει. Είναι επικίνδυνο να μένεις κάτω από το κτίριο που μπορεί να πέσει κάτω. Γι' αυτό εμείς ψάχνουμε τώρα να καταλήψουμε τώρα τα παιδιά να εγκαταλείψουν τις μεγάλες πόλεις και ναι. Να πάνε δυτικά. Και να πάνε δυτικά. Στόχος λοιπόν είναι η οικογένειά σας με τα παιδιά να φύγουν προς τη Δύση και από πίσω θα μείνει κάποιος? Ναι, μένουν άντρες. Ο θείος μου που δούλευε στην Πολωνία έχει έρθει να πολεμήσει και είναι να προστατεύσουν τα σπίτια μας και γενικά να συμμετέχουν στο στρατό. Μένουν όλες άντρες. Μάλιστα, σκέφτεστε την οικογένειά σας να έρθουν κάποια μέλη εδώ στην Ελλάδα? Ναι, αφού μπορώ να τους δώσω εδώ καταφύγιο, βεβαίως μπορούν, θα έρθουν εδώ. Η δυσκολία είναι ότι είναι δύσκολα να φτάσεις στο σημείο που φεύγουν τρένα. Είναι από την περιοχή, είναι πολύ επικίνδυνα, έχει μπλόκους, έχει πολύ κόσμο υπάρχει στο σταθμό, δηλαδή είναι κίνδυνο για τα παιδιά να είναι στο σταθμό, γιατί μπορούν, ξέρετε, όταν είναι πολύ κόσμο μπορούν να τους σφίξουν και να τους τραυματίσουν. Σωστά, συνοστισμός. Δεν μπορείς να πάρεις πράγματα μαζί σου, δηλαδή πας εσύ με αυτό που φοράς, γιατί δεν μπορείς να μπεις στο τρένο με πράγματα. Μάλιστα. Είναι πολύ δύσκολα για τους μεγάλους, ας πούμε, αν κάποιος έχει προβλήματα υγεία, το ταξίδι που είναι 20 ώρες, μπορεί να μην μπορέσει. Πολλοί έχουν αρρωστήσει επειδή καθόντουσαν στα καταφύγια. Έχουν αρρωστήσει, έχουν πυρετούς μέχρι 38, επειδή ήταν κρύο εκεί. Ήταν 8 βαθμούς. Είναι δραματική η κατάσταση. Είναι δραματική η κατάσταση, πολύ. Κυρία Κορώνη. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, η κατάσταση να είναι καλύτερη. Εγώ αυτό έχω να ευχηθώ. Ευχαριστώ. Υπομονή.